Σε κάθε αγώνισμα, το είχα πει και μέσα στο παιχνίδι, είτε ομαδικό είτε ατομικό, έβαζα ό,τι μπορούσα. Αυτή ήταν η σκεπτική μου από την αρχή του παιχνιδιού. Οπότε δεν ήθελα να κάνω δεύτερες σκέψεις, να πετάξω την ασυλία ή να πετάξω το αγώνισμα που έχουμε, γιατί υπάρχει περίπτωση να μην ψηφιστώ. Εάν κάποιος το κάνει, εγώ τουλάχιστον δεν χαμογέλασα και δεν έκλεισα το μάτι σε κανέναν όταν ψήφιζα ή όταν έφευγε. Ωπα, αυτό είναι σπόντα. δεν μπορώ να το αφήσω έτσι τώρα. Αυτό είναι σπόντα. Για το μισθοφόρο. Βλέπω ότι μετά την Ελισάβετ έχεις μια μικρή αιμονή και με το μισθοφόρο. Όχι, με το... Ο μισθοφόρος ήταν που ναι. Το μάτι. Θέλω να σου πω ότι εγώ τουλάχιστον είχα πει μέσα στο παιχνίδι αρκετές φορές ότι τους φίλους μου δεν θα τους ψηφίζω ποτέ. Όταν κάθομαι και κοιμάμαι δίπλα-δίπλα με έναν άνθρωπο τόσο πολύ καιρό, καλύτερα να ψηφιστώ εγώ ο ίδιος παρά να ψηφίσω κάποιον από αυτούς. Οπότε η κίνηση... Όχι, είσαι φίλη μου. Απλά επειδή μου είναι η μέθοδο των τριών, αυτή τη αφαιρετική, πώ την είχε πει. Το ποσοστό σου στο κομμάτι τη συνδύαση με το αγωνιστικό σου ρίχνανε το μέσο όρο στο σύνολο. Εγώ το έχω καταλάβει έτσι. Δεν είναι κακό έτσι όπω σκέφτεται. Δηλαδή πρέπει να έχει και ένα σκεπτικό. Άλλοι βλέπει ότι πάνε με το ποιο είναι το παρεάκι μου. Άλλοι πάνε αμυγό αγωνιστικά, άλλοι προσπαθούν να κάνουν ένα συνδυασμό. Εντάξει, και λίγο τσάκ πήγαινε το ποιο είναι το παρεάκι του, λίγο παραπάνω. Δηλαδή ναι, ακριβώ. Εγώ είπα ότι. Αυτό ακριβώ. Εγώ είπα ότι του φίλου μου καλύτερα να ψηφιστώ εγώ ο ίδιος παρά να ψηφίσω κάποιον από αυτούς και δεν θα τους ψήφιζα με τίποτα. Ναι, αλλά στο παιχνίδι όμως δεν γίνεται να αυτοψηφιστείς. Όχι, θα άμα αφήσεις την ασυλία, ναι. Αυτό αυτό ναι. Ναι. Εσύ ή να ψηφίσεις κάποιον. Εγώ θέλω να μου πεις γιατί πέταξες αυτή τη σπόντα για το μισθοφόρο. Όχι. Θέλω να μου απαντήσεις ξεκάθαρα. Όχι, εγώ είπα ότι στεναχωριόμουν κάθε φορά όταν έπρεπε να ψηφίσω μία παίκτρια που στην αρχή ήταν η Ειρήνη, μετά ήταν η Ελισάβετ. Ναι. Οπότε και δεν χαμογέλασα ή δεν έκλεισα το μάτι στους αντίπαλους επειδή έδιωξα κάποιον ή κάποια παίκτριά μου. Ναι, αλλά εδώ επειδή αυτό το έχει κάνει με στο φόρος επιμένω και δεν μου απαντάς, το σχολιάζεις. Αν δεν έχεις κάτι με κάποιον, δεν πετάς μία σπόντα που ξέρεις ότι τον στοχοποιεί. Εσύ αυτή τη στιγμή για κάποιο λόγο, και θέλω αν θέλεις να μοιραστείς μαζί μας, τον στοχοποιείς. Για ποιο λόγο? Εγώ τον θέλω... στοχοποιείς μέσα από τη σπόντα σου, όχι ότι βγαίνεις και τον... Θέλω να σου πω ότι θεωρώ ότι έκανε λάθος ο Κώστας που με ψήφισε. Μετά... Άρα σε πείραξε, τον θεωρούσες δηλαδή φίλο σου? Όχι, δεν το θεωρούσα φίλο μες στο παιχνίδι, το θεωρούσα συμπαίκτη μου. Οκ. Okay. Το θεωρούσα ένα... Γιατί είπες ότι εγώ δεν θα ψήφιζα ποτέ ένα φίλο μου. Ναι. Οι φίλοι μου έχω πει αρκετές φορές. Ωραία, άρα το μισθοφόρο τον θεωρούσες φίλο. Άρα δεν μπορούσες να θεωρήσεις ότι αυτό σε θεωρεί φίλο. Άρα γιατί να στενοχωρηθείς επειδή σε ψήφισε? Έχει διαφορά όμως όταν χαίρεσαι ή εντάξει, χαμογελάς και κλείνεις το μάτι στους αντιπάλους όταν φεύγει κάποιος συμπαίκτη σου. Και είναι, έχει πολύ μεγάλη διαφορά όταν πραγματικά στεναχωριέσαι. Πραγματικά στεναχωρήθηκα όταν έπρεπε να ψηφίζω κάποιον συμπαίκτη μου και ειδικά όταν θα πρέπει να αποχωρήσει. Θα το συζητήσεις αυτό με το μισθοφόρο? Όταν με το καλό βγήκε αυτός, με το καλό. Δεν ξέρω αν ταιριάζει αυτή η πρόταση σε αυτό. Με το κακό, με το καλό, δεν είναι ουδέτερο. Ξέρεις, γιατί κάποιοι θέλουν να μείνουν όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα. Όταν τελειώσει το παιχνίδι, ναι. Δεν ξέρω αν έχω κάτι να συζητήσω μαζί του. Εξάλλου, αυτός μέσα εισαγωγικά χάρηκε που έφυγα. Εάν θέλει να το συζητήσει μαζί μου, εγώ είμαι πρόθυμος. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι επειδή έκλεισε το μάτι, χάρηκε κιόλα. Δηλαδή, αποκλείται να ήταν μία συνέχεια μία. Επικοινωνίας μέσω μημόγλωσσας που μπορεί να έκανε με τους διασύμους από μακριά, τύπου ρε παιδί μου, και απλά να έτυχε να το πιάσει η κάμερα εκείνη τη στιγμή που έγινε η αποχώρηση. Κοίταξε, εγώ το είδα μετά όταν βγήκα από το παιχνίδι. Αυτή του η κίνηση πραγματικά με στεναχώρησε. Γιατί το να φεύγει κάποιος συμπαίκτης σου και να χαμογελάσει ή να κλείνει το μάτι στους αντιπάλους, δεν ξέρω, εγώ θα το έκανα ποτέ. Okay, θα περι...